Γεια σου κόσμο του YouTube, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Νίκος και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο, παιδιά, ήθελα να το γυρίσω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς δεν είχα καθόλου χρόνο και τώρα που βρήκα λίγο χρόνο, ξαμολύθηκα έξω στην αγορά, μάζεψα και βρήκα τα προϊόντα που ήθελα να σας δείξω, κάποια τα δανείστηκα από το κομμωτήριο που δουλεύω, να μην λέμε και ψέματα. Και είμαι εδώ πέρα λοιπόν κοντά σας να σας πω πώς θα προστατέψετε τα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει για το πώς θα το πετύχετε αυτό, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο μας λοιπόν, παιδιά. Εμείς το καλοκαίρι φεύγουμε, πάμε, περνάμε τέλειες διακοπές μας και τα μαλλιά περνάνε χάλια. Χάλια, παιδιά, διότι δίνουμε όλη προσοχή στο σώμα και στο πρόσωπό μας και αμελούμε τα μαλλιά που στην τελική είναι και το πρώτο πράγμα που χτυπάει ο ήλιος. Είναι, παιδιά, τα μαλλιά μας, κακά τα ψέματα. Περνάνε χοντρή ταλαιπωρία τα μαλλιά, παιδιά, το καλοκαίρι. Κάποιες από τις εξωτερικές επιθέσεις που δέχονται είναι το αλάτι, η ζέστη, ο ζεστός αέρας, το χλώριο από την πισίνα, ο ήλιος. Όλα αυτά έρχονται και αφυδατώνουν τα μαλλιά, τα ξεραίνουν, γεμίζουν ψαλίδα, φριζάρουν. Όσοι έχετε μαλλιά με τεχνικές εργασίες, δηλαδή τα έχετε βαμμένα, αντικαπαρισμένα, ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Με άλλο χρώμα ξεκινάτε τις διακοπές που τα έχετε βάψει και με άλλο καταλήγετε. Οπότε είμαι εδώ σήμερα κοντά σας να σας δείξω κάποια από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Θα είναι όλα από τη σειρά Schwarzkopf, γιατί την εταιρεία την ξέρω και τη δουλεύω χρόνια και είμαι σίγουρος και ασφαλής ότι ό,τι σας δείξω θα μείνετε ευχαριστημένες, οπότε δεν θα έδειχνα κάτι στο κοινό μου που δεν το πιστεύω και δεν το έχω δοκιμάσει. Οπότε θα σας δείξω σήμερα κάποια προϊόντα από τη Schwarzkopf, όπου θα σας βοηθήσουν να αναζωογονήσετε το χρώμα στα μαλλιά στο καλοκαίρι, να μην ξεβάψει το χρώμα στα μαλλιά σου, όσο το δυνατόν λιγότερο δηλαδή, και να προστατεύσετε την ποιότητα στα μαλλιά σας, να μην ξεραθούν, να μην αφυδατωθούν, να μην θέλετε να τα ξυρίσετε το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, οπότε θα το χωρίσω κατηγορίες. Πρώτα θα πάω για τις ξανθιές πελάτες μου, για τις ξανθιές κοπέλες. Λοιπόν, το must have του καλοκαιριού, κορίτσια μου, είναι αυτό εδώ το spray, το οποίο είναι ένα spray conditioner από τη σειρά την Blonde της Schwarzkopf, δεν ξέρω αν βλέπετε. Έχει μικροπέρλες, οι οποίες δίνουν αστραπιά λάμψη. Λοιπόν, τι έχει, θα πω πρώτα και μετά τι κάνει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει αυτές οι μικροπέρλες που δίνουν λάμψη, έχει αυτό το mauve χρώμα που εξειδωτερώνει τις κυτρινίλες που προκαλούνται από τον ήλιο, για όλα τα ξανθά, silver, grey, πλατινέ, ξανθά, όλα. Έχει μέσα κερατίνη για αναδόμηση, μετάξι για ενυδάτωση και αντιλιακά φίλτρα. Οπότε αυτό πώς χρησιμοποιείται? Σε βρεγμένα μαλλιά μετά το λούσιμο, ψεκάζουμε σε μικρή άκρη για την χωρίς ξεύγαμα και το αφήνουμε. Και προχωράμε μετά στο λαδάκι μας, στον ορό μας και μετά στο styling. Εγώ το προτείνω και στις πελάτες μου στην παραλία. Το ψεκάζουνε, κρατιέται ενυδατωμένο το μαλλί και δεν κυτρίνεται από τον ήλιο. Εξαιρετικό προϊόν, πραγματικά must have όλη στην τσάντα σας. Λοιπόν, μετά έχω βρει και ένα ακόμα προϊόν, το οποίο, παιδιά, είναι το Shine Elixir της Blonde Me, το οποίο δίνει λάμψη στα μαλλιά. Έχει σήμερα και αυτό. Είναι σαν κρεμοτζέλ κάπως, πάρα πολύ ωραίο, primer σε τα μποναρισμένα μαλλιά από την πετσέτα αφού έχουμε λουστεί. Βάζουμε μερικά pumps, ένα-δύο είναι αρκετά, και μετά κανονικά τον ορό μας και θα δείτε ότι λίγο λειτουργεί σαν μακιγιάς, καμουφλάρει τις ατέλειες στο ξανθό, γυαλίζει, το κάνει πιο στυλπνό, είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Και τώρα θα σας πάω στις κυρίες ξανθιές, οι οποίες έχουν απόχρωση στα μαλλιά. Κάποιες κυρίες ξανθιές μπορεί να είναι ginger, μπορεί να είναι καραμέλα, μπορεί να είναι ξανθό καφέ. Η Schwarzkopf έχει βγάλει μια σειρά Blonde Me με light blue, όχι, blush wash, τα οποία είναι light χρωμοσαμπουάν, όπου βοηθάνε να εξαλείψουν το ξεθόριασμα στο χρώμα. Το συγκεκριμένο εδώ μπροστά μου είναι το apricot, για όλες τις κυρίες που είναι χάλκινες και ginger. Είναι αυτό εδώ, το οποίο το πήρα για τη σύζυγό μου που έχει χάλκινα μαλλιά. Είναι σαν betadine, είναι πάρα πολύ pigmented. Παιδιά, λούζεται με αυτό, πραγματικά, το χρώμα δεν ξεβάφει, δηλαδή το μετριάζει πάρα πολύ το ξεθόριασμα, δηλαδή πραγματικά τρενάρεις ρεφλέ, δηλαδή δεν υπάρχει, με αυτό γλιτώνεις κομμωτήρι, είναι πάρα πολύ ωραίο σαμπουάν, κάνει πάρα πολύ ωραία μαλακά τα μαλλιά, γιατί πολλά χρωμοσαμπουάν τα ξεραίνουν, καμία σχέση, κερατίνη μετάξι, γι' αυτό είναι για τις ξανθιές, γιατί έχει κερατίνη μετάξι για αναδόμηση και ενυδάτωση που ξανθιές το θέλουν λίγο παραπάνω, πολύ ωραίο, και έχει βγάλει κάτι αντίστοιχο και σε σπρέι η ίδια σειρά. Είναι το Instant Blush. Εδώ πέρα έχω το Strawberry, έχει άλλες 4 αποχρώσεις, φυστική, gris, silver και το ροζ, όπου είναι ελεγχόμενο. Όσο το ψεκάζετε, τόσο πιο έντονο γίνεται. Κανονικά, σε τα μποναρισμένα μαλλιά από την πετσέτα, ψεκάζουμε μια μικρή ποσότητα και την αφήνουμε. Και το άμα θέλουμε πιο έντονο, ψεκάζουμε περισσότερο. Και προχωράμε στο styling μας κανονικά. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, διότι αν έχετε ροζ gold, αποχρώσεις, silver, λιλά, είναι σύμμαχό σας. Το φρεσκάρετε, δεν ξεβάφει, δεν πάει πουθενά ένα καλοκαίρι. Τέλειο. Πάμε τώρα στις κυρίες που έχουν βαμμένα μαλλιά. Λοιπόν, η Schwarzkopf έχει βγάλει αυτή τη σειρά, η Bonacure, η κλασική της, η οποία έχει διορθωτικό pH 4,5. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πείτε, Νίκο? Κλείνει την επιφάνεια από την τρίχα, τα λέπια, και σφραγίζει το χρώμα μέσα.
Είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ενδυνατικό, μ' αρέσει πάρα πολύ και το πήγε ένα βήμα παραπέρα Σβάτσκοφ, όχι που δεν θα το πήγαινε. Και έβγαλε και με αποχρώσεις. Chocolate, για όλες τις κυρίες που είναι καστανές, σοκολάτι, όλες τις κοπέλες που έχουν ζεστές αποχρώσεις στα μαλλιά. Παιδιά, είναι κρίμα που δεν μπορώ να στείλω μυρωδιά από το βίντεο. Μυρίζει σαν λάκτα, θες να το φας, είναι τέλειο. Εδώ πέρα έχω το επόμενο, το οποίο είναι το Gold Shimmer, το οποίο είναι, παιδιά, και αυτό γλιντερένιο. Είναι για κυρίες που έχουν ζεστά ξανθά, καραμέλα, χρυσαφή, μελί, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Και έχει και άλλες αποχρώσεις, έχει κόκκινο, το οποίο το έχω δώσει σε κυρίες που είναι χάλκινες και κόκκινο, πραγματικά δεν ξεβάθει, βοηθάει πάρα πολύ. Έχει αυτόν εδώ τον ωραίο σειρά, ο οποίο είναι UV Filter Color, το οποίο και αυτό το βάζουμε σαν primer, μετά το λούσιμο, πριν τα πιστολάκια μας, σφραγίζει την επιφάνεια, ενυδατώνει, λάμψει, απαράμιλη, κλείνει την επιφάνεια στην τρίχα, πάρα πολύ ωραίο προϊόν και αυτό, εξαιρετικό. Και όσες έχετε έντονα βαμμένα μαλλιά, σε έντονες αποχρώσεις του κόκκινου, mauve, ματζέντα, βυσσινή δηλαδή, ή ακόμα και μπλε, η Schwarzkopf έχει βγάλει αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι το Bold Color Wash. Είναι εξαιρετικό. Πραγματικά αυτό είναι 300 ml για την τιμή του, βγάζει άπειρες εφαρμογές, βγάζει πολλές εφαρμογές, το δουλεύετε σαν ρεφλέ, ουσιαστικά βάζετε γάντια, είναι σαν είναι χρωμοσαμπουάν, δεν αφρίζει, δεν είναι ο σκοπός του καθαριστικός, το βάζετε στο τελευταίο χέρι, το απλώνετε σε όλα τα μαλλιά, ένα κλάμερ και όσο πιο πολύ το αφήνετε, τόσο πιο έντονο γίνεται το χρώμα. Αυτό είναι πάρα πολύ pigmented, δηλαδή για σας που έχετε πιο ήπια κόκκινα, ήπια βιολέ κτλ. Δεν απευθύνετε, δεν είστε εδώ, είστε σε αυτή την εταιρεία, σε αυτή τη σειρά. Αυτό εδώ είναι για έντονα χρώματα. Το φρεσκάρι δεν το αφήνει να ξεβάψει, δηλαδή είναι ένα ρεφλέ, ξεκάθαρα. Δεν πάτε κομμωτήριο, βάζετε αυτό και γλιτώνει το κομμωτήριο. Τέλειο και βγάζει πολλές εφαρμογές. Πολύ ωραίο. Τώρα για το τέλος, σας φύλαξα το καλύτερο. Είναι η καινούργια σειρά της Schwarzkopf, η αντιλιακή. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα καταφέρω, να κρατήσω και τα τέσσερα. Είναι αυτό εδώ. Παιδιά, το άρωμα δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά σαν το Tom Ford, το Fabulous, καριδό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει UVA και UVB filter, εδώ είναι το σαμπουάν, το οποίο δεν είναι μόνο για μαλλιά, είναι και για σώμα, είναι 2-1. Τέλειο, ενυδατώνει τα μαλλιά, αφήνει ένα πέπλο προστασίας το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου και οι περιόδεις UVA, UVB. Έχει τη μάσκα, η οποία είναι, έχει πολλαπλές χρήσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ, λέει ότι μπορείτε να την βάλετε σαν ένα γρήγορο conditioner και να την αφήσετε 1 με 2 λεπτά και μπορείτε να την κάνετε σαν εντατική θεραπεία SPA, αφήνοντας την 5 με 10 λεπτά. Η δική μου πρόταση ποια είναι? Όχι μόνο αυτή τη μάσκα, όλες τις μάσκες το καλοκαίρι, αν μπορείτε μία φορά στις 2 εβδομάδες, εγώ θα έλεγα στη μία, αλλά ξέρω ότι είναι δύσκολο, στις 2, αφού λουστείτε και τις βάλετε, στρώνετε πετσετούλα στο μαξιλάρι και την αφήνετε όλο το βράδυ και την ξεπλένετε το πρωί, θα δείτε τεράστια διαφορά στα μαλλιά σας. Κάντε το και πραγματικά θα με θυμηθείτε. Αφού έχουμε ξεπλύνει τη μάσκα μας, τι έχω πάθει, ξέρω κατά πια. Αφού έχουμε ξεπλύνει τη μάσκα μας, βάζουμε αυτό το προϊόν μετά από την ίδια σειρά, μπουρίτι Oil UVA UVB προστασία από τον ήλιο, το βάζουμε σε μήκη άκρες και δεν το ξεπλένουμε, μένει επάνω. Οπότε έχουμε ενυδατώσει τα μαλλιά μας μέχρι τον πυρήνα, έτσι δεν υπάρχει. Και αφού πάμε, έχουμε ενυδατώσει τα μαλλιά μας και την επόμενη μέρα θα πάμε ξανά παραλία, τέλειο, έχουμε πάρει το αντιλιακό μας, το οποίο είναι αυτό εδώ. Φαίνεται, φαίνεται, ναι. Κοιτάω και γιατί έχω καθρέφτη, παιδιά, να ξέρετε. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα αόρατο πέπλο προστασίας, κοιτάξτε. Είναι τέλειο, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Παιδιά, δεν βαραίνει καθόλου τα μαλλιά. Δεν λαδώνει, γιατί ουσιαστικά κακά τα ψέματα. Το πρόβλημα που έχουμε όλοι με τα αντιλιακά μαλλιά, παιδιά, είναι ότι είναι πάρα πολύ βαριά. Όλα στα ευρεία καταστημάτων, Χόντος και τέτοια, είναι πάρα πολύ βαριά. Το βάζει το μαλλί σαν άπλυτο. Αυτό μπορείτε να το βάζετε ακόμα και πριν τη βόλτα σας. Είναι τόσο αόρατο το πέπλο προστασίας που δεν βαραίνει καθόλου τα μαλλιά. Εξαιρετικό προϊόν, εξαιρετική μυρωδιά. Πραγματικά θα το ευχαριστηθείτε, είναι τεράστια ποσότητα, θα σας βγάλει όλο το καλοκαίρι, μην σας πω και το επόμενο. Εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Κορίτσια μου, αν δεν μπορείτε να βάζετε αυτά τα προϊόντα που σας έδειξα για τα μαλλιά σας, τουλάχιστον ή κάτω από την ομπρέλα, φουλάρι, μπαντάνα, κάποιο τυρμπάν, καπέλο, όπως γίνεται για τα μαλλιά, πραγματικά έχετε επενδύσει το χειμώνα να κάνετε ένα ωραίο χρώμα, οτιδήποτε τεχνικές εργασίες και το καλοκαίρι ξέρω θέλουμε να είμαστε πιο ανέμελοι, πιο να μην δίνουμε σημασία, αλλά πραγματικά πρέπει λίγο να τα προσέχουμε. Αν βαριέστε να κάνετε μάσκες και θεραπείες, πολλά leave-in προϊόντα, προϊόντα που τα βάζουμε και δεν τα ξεπλένουμε. Το spray conditioner, αυτό εδώ, leave-in προϊόντα. Για μένα η συμβουλή μου για το καλοκαίρι είναι πολλά leave-in προϊόντα για να ενυδατώνετε τα μαλλιά και να μην ξεραίνονται. Αυτά είχα να σας πω και να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe στο κανάλι μου, δηλαδή εγγραφή, πατήστε αυτό το κόκκινο κουμπί που γράφει εγγραφή από κάτω και το κουδουνάκι, μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω
και να κάνω και άλλα βίντεο. Και κάποια αφήστε μου σχόλια για το τι, ποιο θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο. Εγώ έχω στο μυαλό μου να σας κάνω μπούκλες χωρίς θερμότητα. Να μην μπλέκετε με πιστολάκια το καλοκαίρι, να είστε χτενισμένες όμορφες, μπαμ μπαμ στα γρήγορα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο, μην το χάσετε, είναι στα προσεχώς. Αυτά, να σταματήσω να μιλάω επιτέλους, σας ζάλισα. Να προσέχετε τα μαλλιά σας, να είστε καλά, να περνάτε τέλεια και μέχρι το επόμενο βίντεο, όπως είπα, να προσέχετε τα μαλλιά σας. Γεια σας!